πολλές φορές αναρωτιέμαι ποια μπορεί να είναι η ιδανική σχολική εκπαίδευση που θα αφήνει ικανοποιημένους τους μαθητές. Ταυτόχρονα όμως θα ικανοποιεί και το σκοπό του σχολείου. Ποιος μαθητής σήμερα δεν χαίρεται το χρόνο του διαλύματος ή το κενό όταν ο καθηγητής απουσιάζει? Τι συμβαίνει λοιπόν στο σχολείο που το κάνει μερικές φορές τόσο ανιαίρο για τα παιδιά? Τι θα ήταν αυτό που θα δημιουργούσε κίνητρα για ενεργή συμμετοχή και μάθηση? Όμως το σχολείο που εγώ οραματίζομαι είναι αυτό που θα με κάνει χαρούμενη και ταυτόχρονα θα με προετοιμάσει για το μέλλον μου. Θα είναι ένα σχολείο που δεν θα με υποβάλει σε συνεχείς ομιλίες, παραδόσεις, εργασίες, εξετάσεις και πάμε από την αρχή. Θα είναι ένα σχολείο που θα συνδέεται με τον πραγματικό κόσμο, που πυροδοτείται από τα ενδιαφέροντά μας και γιατί όχι από τα πάθη μας. Ένα σχολείο που πειραματίζεται γιατί αναζητά το νέο, το πρωτοποριακό, το καινοτόμο. Ένα σχολείο ανοιχτό στην καινοτομία. Α, και τι είναι την καινοτομία? Αρχικά, ούτε εγώ γνώρισα τη σημασία της. Στους μοντέρνους καιρούς που ζούμε, η λέξη καινοτομία ακούγεται όλο και περισσότερο. Άλλοτε αναφέρεται στην τεχνολογία, άλλοτε στην οικονομία, άλλοτε στις επιστήμες, άλλοτε στην κοινωνία. Και πάντα έχει θετικό πρόσημο. Μοιάζει μάλιστα να αποτελεί την μπανάκια στα περισσότερα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Αν θέλουμε να δώσουμε ένα ορισμό της καινοτομίας, θα λέγουμε ότι σαν καινοτομία ορίζεται η νέα και πρωτοπορική ιδέα για την υλοποίηση κάποιου πράγματος. Η εφαρμογή νέων διαδικασιών, εφευρέσεων ή ανακαλύψεων για την πραγματοποίηση κάποιου αποτελέσματος. Η δημιουργία δηλαδή κάτι καινούριο ή αλλαγή σε κάτι που ήδη υπάρχει. Όταν όμως λέμε εκπαιδευτική καινοτομία, τι εννοούμε? Ποιος την ορίζει? Ποιος είναι αποδέκτης της? Πώς καλλιεργείται στο σχολείο? Πώς την αντιλαμβάνονται οι μαθητές? Και πώς αλλάζει τη μούντη σχολική καθημερινότητά μας? Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα μου έρχονται στο νου όταν ακούω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για καινοτομία στην εκπαίδευση. Αυτό όμως που εγώ θέλω το σχολείο είναι να χαίρομαι και να απολαμβάνω τη γνώση. Τη γνώση που δεν έχει να κάνει με την άγωνη αποστήθηση, αλλά με τη δημιουργία και την αποδοχή της αποτυχίας. Της αποτυχίας που δεν τιμωρείται, αλλά αξιοποιείται για να με φέρει ακόμα πιο κοντά στην επιτυχία. Θέλω ένα σχολείο που να με προετοιμάσει για ένα μέλλον που δεν γνωρίζει κανείς. Ένα μέλλον που συνεχώς αλλάζει, καθώς η τεχνολογία τρέχει με ασύλληπτους ρυθμούς και τα πάντα γύρω μας ανατρέπονται. Τεχνολογίες, σύνορα, ισορροπίες, οικονομίες. Θέλω να είμαι ευέλικτη και ευπροσάρμοστη για να μπορώ να επιβιώσω σε ένα κυκαιόν αλλαγών που αναμένεται να κατακλείσει το μέλλον μας. Αν λοιπόν η λύση είναι υπέρβαση, το τυπικό σχολείο και ανάπτυξη του καινοτόμου προφήτου, ναι, τότε αυτό το σχολείο θέλω. Ένα καινοτόμο σχολείο με καινοτόμες διαδικασίες μάθησης που θα κάνει εκπαίδευση ελκυστική για όλα τα παιδιά. Τι αναρωτιέμαι ξανά λοιπόν. Υπάρχει τέτοιο σχολείο? Πού να συμβαίνει άργη εκπαιδευτική καινοτομία? Γίνονται και στο σχολείο μας καινοτομίες? Νομίζω ότι η απάντηση είναι ναι. Γίνονται και εύχομαι, ελπίζω να πολλαπλασιαστούν και να εμπλέξουν μεγαλύτερο ποσοστό της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αρχικά, θα ήθελα να σας μεταφέρω την εμπειρία μου από την καινοτομία που συμβαίνει στο σχολείο μου. Συμμετέχω σε ομάδα επιχειρηματικότητας. Πόσες φορές μας δίνεται η ευκαιρία να βιώσουμε εμπειρίες που να σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά μας και να μας κινητοποιούν? Είμαστε μια ομάδα μαθητριών που δουλεύουμε εκτός σχολικού ωραρίου και εκτός σχολείου, προκειμένου να στήσουμε μια μαθητική επιχείρηση. Πρέπει δηλαδή να δημιουργήσουμε πραγματικό προϊόν με πραγματική αξία στον πραγματικό κόσμο. Η δραστηριότητά μας αυτή βγαίνει από τα στενόρι της τάξης και συνδέεται με τη ζωή έξω από τα τείχη της. Καινοτομία,
βεβαίως. Αποφασίσαμε λοιπόν να παράγουμε ένα προϊόν που να λύνει ένα πρόβλημα και να σχετίζεται με τον τουρισμό και τον τόπο μας. Πέρασαν πολλές ιδέες από το μυαλό μας. Αφού πέρασε ο πρώτος ενθουσιασμός, αναρωτηθήκαμε πού και πώς θα εξασφαλίσουμε τα χρήματα για να παράγουμε το προϊόν αυτό. Πώς θα εξασφαλίσουμε αρχικό κεφάλαιο και μέσα σε λίγους μήνες θα το ολοκληρώσουμε για να βγούμε στην αγορά. Η απάντηση ήταν με μια καινοτόμα ιδέα και με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας. Σαν μια startup κι εμείς, αξιοποιήσαμε τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας για να λύσουμε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο τουρίστας σε ένα εστιατόριο που προσφέρει παραδοσιακά πιάτα. Πώς να επιλέξει από τον κατάλογο εστιατορίου. Δεν πολύ καταλαβαίνει τι είναι παστίτσιο, παραδείγματος χάρη, και αναρωτιέται μήπως είναι μια αλλιώτικη μακαρονάδα. Αποφασίσαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε το έξυπνο μενού που διευκολύνει την επιλογή από τον κατάλογο εστιατορίου. Με ελάχιστο κεφάλαιο και πολλές ώρες δουλειάς. Η ανταπόκριση από τον κόσμο της εστίασης, της υπηρεσίας που προσφέραμε, ήταν επιτυχής. Μας έδωσε το μήνυμα ότι με καινοτομία μπορούμε να πετύχουμε υψηλούς στόχους, από όπου και αν βρισκόμαστε, με ελάχιστους πόρους και πολλή δουλειά. Έτσι, η ομάδα μου και εγώ μπήκαμε στο χώρο της καινοτομίας και ανοίξαμε τις πόρτες της επιχειρηματικότητας για την ενήλικη ζωή μας. Έτσι, βρέθηκα κι εγώ εδώ για να μιλάω για καινοτομία και εκπαίδευση. Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα καινοτόμα και επικαιροποιημένα προγράμματα που υποβάλλονται στο Υπουργείο από διάφορους οργανισμούς που σχετίζονται με την εκπαίδευση και εγκρίνονται κάθε χρόνο, όπως τα διάφορα προγράμματα που προάγουν το STEM, Science, Technology, Engineering and Maths. Σαν το πρόγραμμα στα σχολεία το ΦΕΝΑ, στο οποίο τα παιδιά, όπου τα παιδιά μέσω μιας κατασκευής ενός αυτοκίνητου μινιατούρας μαθαίνουν έτσι νόμους της φυσικής. Τα προγράμματα αστρονομίας, που καθώς αναμένεται αύξηση των θέσεων εργασίας που αφορούν τα επαγγέλματα του διαστήματος στα επόμενα χρόνια. Τα προγράμματα ρομποτικής, όχι μόνο της εκπαιδευτικής ρομποτικής, αλλά της ρομποτικής που σχετίζεται με αυτοματισμούς και τη χρήση μικροκοντρόλ με διάφορους αισθητήρες. Όλα αυτά βέβαια σε θελοντική βάση. Αν θέλει ο εκπαιδευτικός, αν επιθυμούν οι μαθητές και οι μαθητές να συμμετέχουν, εκτός σχολικού ωραρίου φυσικά, αφού στην Ελλάδα πολλά στηρίζονται όχι σε θεσμούς και δομές, αλλά στο φιλότιμο. Μαγική λέξη, ελληνική καινοτομία θα έλεγα. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι ναι, υπάρχει χώρος στο ελληνικό σχολείο καινοτομία. Ναι, μπορούμε να σχεδιάσουμε το μέλλον που δεν γνωρίζουμε. Ναι, μπορούμε στους μοντέρνους καιρούς, με ελάχιστους πόρους, πολλή δουλειά, στόχους και πάθος, όλοι μαζί, μαθητές και εκπαιδευτικοί, να ανοίξουμε τις πόρτες της καινοτομίας και να θέσουμε τις βάσεις της ανάπτυξης που τόσο ζητιέται στις μέρες μας. Γιατί η καινοτομία δεν είναι αντικείμενο που διδάσκεται. Η καινοτομία είναι κουλτούρα, είναι τρόπος ζωής.